Ακρίβεια, χαμηλή μισθή και καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους που πλέον κατά τα φαινόμενα θα έρθουν αντιμέτωποι και με ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικά χειμώνα. Με αυτά τα δεδομένα στη σκέψη, μέλη σωματείων των Χανίων πραγματοποίησαν ευρεία συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, διεκδικώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης για την επιβίωσή τους. Δεν αφορά μόνο τους διανομής αυτή η κατάσταση, μόνο έναν κλάδο. Αφορά όλους τους συνεργάτες μας, όλους τους συναδέλφους μας, όλους τους εργάτες. Τους αυτοαπασχολούμενους. Έρχεται όντως ένας καυτός χειμώνας με μεγάλο κύμα ακρίβειας, με μεγάλο αυξήσεις τιμές της ενέργειας και λέμε σήμερα ότι άμεσα πρέπει να διεκδικηθούν και να πάρθουν μέτρα προστασίας. Στα τεράστια βάρη που ήδη ετοιμάζονται να φορτώσουν πάλι τις λαϊκές οικογένειες σε επίπεδο θέρμανση, σε επίπεδο καυσίμων, σε επίπεδο τροφίμων και λαϊκής κατανάλωσης, τα συνδικάτα σήμερα επίσης έχουν καλή σύσκεψη για να οργανώσουν και να τη διεκδίκηση των αγώνων τους. Είμαστε εδώ αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες με τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού, να είμαστε έτοιμοι για το θολό χειμώνα που έρχεται, για την ακρίβεια, να είμαστε αλληλέγγυοι για να μπορέσουμε να όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και στους χώρους εργασίας αλλά και στη ζωή μας. Διεκδικώντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό που τρέχει, καλπάζει και ό,τι βγαίνει δεν μένει τίποτα, πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο όλους αυτούς που μας φέρνουν σε αυτή τη δύσκολη θέση, πρώτον και κύριο, και να βάλουμε σκοπό την ίδια μας τη ζωή. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στα Χανιά παλεύουν πολλές φορές ενάντια και στην καταπάτηση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών τους ελευθεριών. Έχουμε απόλυση συνδικαλιστή του Προέδρου του Σωματείου της eFood από τη Volt, δήθεν για χαμηλή βαθμολογία, την οποία βέβαια δεν του δείξανε ποτέ. Έχουμε μήνυση στο Σωματείο των Διανομέων για διατάραξη ειρήνης τη μέρα που το Σωματείο πήγε και ενώ υπήρχε απαγόρευση στα χιόνια για να γίνει τη διανομή και ζήτησε το Σωματείο να σταματήσει η διανομή. Την ίδια εκείνη μέρα ο συγκεκριμένος εργοδότης έκανε μήνυση στον πρόεδρο του Σωματείου. Εκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συνθήκες εργασίας που εμείς ως εμποροϊπάλληλοι το γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί μας στις τουριστικές περιοχές με σπαστά και τρισπαστά και ατελείωτα ωράρια.